Θα ήθελα, με τη χάρη του Θεού, να ανοίξουμε τις γραφές μας. Θα διαβάσουμε από την 1050 σελίδα, από την Τιμοθέου Επιστολή, πρώτη Τιμοθέου Επιστολή, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Από την αρχή θα διαβάσουμε, την αρχή του Α κεφαλαίου. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού, του Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού, της ελπίδος ημών, προς Τιμόθεον, το γνήσιο τέκνο, εις την πίστη, ιή χάρις, έλεος, ειρήνη, από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών, καθώς σε παρεκάλεσα, απερχόμενος εις Μακεδονία, να προσμήνεις εν Εφέσο, δια να παραγγείλεις εις τινάς, να μη ετεροδιδασκαλώσει, μη δε να προσέχουσι εις μύθους και γενεολογίας απεράντους, έτινες προξενούσι φιλονικίας μάλλον, παρά την εις την πίστην οικοδομή του Θεού. Ούτω πράτε, το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου, από τον οποίον αποπλανηθέντες τινές, εξετράπησαν εις ματαιολογίαν, θέλοντες να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσι ούτε όσα λέγουσι, ούτε περί τίνων διεισχυρίζονται. Εξεύρωμεν δε ότι ο νόμος είναι καλός, εάν τις μεταχειρίζεται αυτόν νομίμως. Γνωρίζω τούτο ότι ο νόμος δεν ετέθη δια τον δίκαιο, αλλά δια τους ανόμους και ανυποτάκτους, τους ασεβείς και αμαρτωλούς, τους ανώσιους, τους βέβυλους, τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, πόρνους, ασενοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύτας, επιόρκους και ή τι άλλο αντιβαίνει εις την υγιένουσα διδασκαλία κατά το Ευαγγέλιο της δόξης του μακαρίου Θεού, το οποίο εγώ ενεπιστεύθην. Και ευχαριστώ τον ενδυναμούσα ντάμε Ιησού Χριστόν, τον Κύριο ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξε εις τη διακονία εμέ τον πρώτερον όντα βλάστημο και διώκτη και βριστή ηλεήθην όμως, διότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Αλλά υπέρ επερίσευσε η χάρις του Κυρίου ημών μετά πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο δια να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο ελεήθην, δια να δείξει ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν εις παράδειγμα των μελώντων να πιστεύσουσι εις αυτόν η ζωή αιώνιον. Εις δε τον βασιλεία των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνο σοφό Θεό, η τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ταύτη την παραγγελία παραδίδω εις ε τέκνον Τιμόθε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περί σου, να στρατεύεις κατά αυτάς την καλή στρατιάν, έχουν πίστη και αγαθή συνείδηση, την οποία τινές αποβαλώντες εναβάγησαν εις την πίστη. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή στον Τιμόθεο και δίνει στον Τιμόθεο κάποιες οδηγίες, δίνει κάποιες συμβουλές πώς να πολιτεύεται ο Τιμόθεος, που ο Τιμόθεος είναι ένας εργάτης του Ευαγγελίου, και αυτές οι συμβουλές και οι οδηγίες είναι χρήσιμες και σε εμάς σήμερα. Και ξεκινάει την επιστολή αυτή ο Παύλος με τις ευχές του Παύλου, λέγοντας «Προς Τιμόθεο το γνήσιο τέκνο, την εις την πίστη ή χάρις έλεος ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού». Και σε όλα τα παιδιά του Θεού, σε όλους μας, αγαπητά αδέρφια, έχουμε ανάγκη όλοι μας να έχουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Μπορεί σαν άνθρωποι να έχουμε ικανότητες, μπορεί να έχουμε προχωρήσει πνευματικά επίπεδα,
Μπορεί να έχουμε χρόνια στον Κύριο, αλλά χρειαζόμαστε πάντοτε τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο Απόστολος Παύλος το αναγνώριζε και έλεγε «Χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι». Και διαβάσαμε που μιλάει ο Παύλος για τον εαυτό του το πρώτερο βλάστημο και αμαρτωλό, αλλά ελεήθην. Η χάρη του Θεού είναι αυτή η οποία μας φτιάχνει το χαρακτήρα του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Γι' αυτό ο Παύλος εύχεται τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη του Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Η χάρη και το έλεος. Το έλεος του Κυρίου, να μας ελεεί ο Κύριος. Και η ειρήνη. Και όλα αυτά πρέπει να χαρακτηρίζουν το παιδί του Θεού. Να έχει ο Θεός στη ζωή του τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Και ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να ζητούμε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου λέει κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Και αναφέρει στο 3 εδάφιο, λέει «Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος στη Μακεδονία να προσμείνεις εν Εφέσο δια να παραγγείλεις εις την Άς να μη ετεροδιδασκαλώσει». Τον άφησε ο Παύλος τον Τιμόθεο να μείνει στην Έφεσο για να βοηθήσει τους πιστούς να μην έχουν ετεροδιδασκαλίες στο Ευαγγέλιο. Βέβαια τότε δεν υπήρχε ο Λόγος του Θεού που έχουμε σήμερα, αλλά υπήρχαν πολλές διδασκαλίες, διάφορες διδασκαλίες, οι οποίες άλλες φορές φέρνανε την αμαρτία μέσα στην Εκκλησία του Θεού και άλλες φορές φέρνανε τον νόμο μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Και αναφέρει παρακάτω ο Παύλος «Δια να παραγγείλεις εις την Άς να μη ετεροδιδασκαλώσει μηδένα προσέχουσις μύθους και γενεολογίας επεράντους έτινες προξενούσι φιλονικίας μάλλον παρά την πίστην οικοδομή παρά την εις την πίστην οικοδομή του Θεού ούτω πράτε». Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Και δείχνει εδώ το δρόμο ο Παύλος στον Τιμόθεο, το δρόμο της τελειοποίησης για τον άνθρωπο του Θεού. Το τέλος λέει της παραγγελίας είναι αγάπη. Και αυτή η λέξη είναι πολύ παρεξηγημένη σήμερα, αυτή η λέξη, η αγάπη. Και ο κάθε άνθρωπος έχει μια ερμηνεία για την αγάπη, μια ερμηνεία δική του. Και οι άνθρωποι στον κόσμο ερμηνεύουν την αγάπη. Και ο Κύριος έδωσε ένα παράδειγμα πως οι άνθρωποι αγαπάνε ο ένας τον άλλον και οι αμαρτωλοί αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Και λέει μάλιστα ο Κύριος μη χαιρετάτε, λέει, μόνο αυτούς που σας χαιρετούν, και οι πόρνες κάνουν το ίδιο και οι αμαρτωλοί κάνουν το ίδιο, οι τελώνες κάνουν το ίδιο. Η αγάπη του χριστιανού, αγαπητά αδέρφια, είναι διάχυτη σε όλους τους ανθρώπους. Και λέει ο Λόγος του Θεού να μην αγαπάμε με λόγο μόνο, αλλά με έργα και με αλήθεια. Και μιλάει ο Παύλος για την αγάπη. Είναι, λέει, αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως. Αυτή η αγάπη που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού, που μας διδάσκει ο Κύριος, είναι μέσα από μια καθαρή καρδιά. Μέσα από μια καρδιά που αγαπάει το θέλημα του Θεού. Μέσα από μια καρδιά που θέλει να αρέσει στον Θεό. Και έτσι πρέπει να είμαστε, αγαπητά αδέρφια. Γιατί υπάρχει και η αγάπη του κόσμου. Ο Ιωάννης λέει «Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν τον κόσμο». Όποιος αγαπάει τον κόσμο, λέει, η αγάπη του Πατέρα δεν είναι μέσα σε αυτόν.
μα αγαπάμε και εμείς, αγαπάμε τους ανθρώπους και κάνουμε τα ίδια πράγματα. Όχι, δεν είναι αυτή η αγάπη που διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Αλλά είναι μια καθαρή αγάπη, μια αγία αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει και λέει αγάπης εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής. Και συνειδήσεως αγαθής. Τι σημαίνει αγαθή συνείδηση για το παιδί του Θεού. Το διαβάσαμε και στο τέλος αυτό που μιλάει ο Παύλος για τον Ημένεο και για τον Αλέξανδρο, οι οποίοι λέει να βαγίσανε, λέει, στην πίστη. Να βαγίσαν, γιατί λέει, την οποία λέει, έχω λέει πίστη και αγαθή συνείδηση, την οποία την έσ αποβαλώντες εναβάγισαν στην πίστη. Υπήρχαν κάποιοι χριστιανοί, θα λέγαμε, χριστιανοί, οι οποίοι δεν είχαν αγαθή συνείδηση. Και τι σημαίνει στο χριστιανό να έχει αγαθή συνείδηση? Η συνείδηση είναι μία φωνή μέσα στη διάνοια του ανθρώπου, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, η οποία τον ελέγχει. Υπάρχει η φωνή της συνειδήσεως. Και όταν κάνουμε κάτι κακό, κάποια αμαρτία, όταν στεναχωρούμε κάποιον, έρχεται αυτή η φωνή της συνειδήσεως. Υπάρχει και η φωνή του Αγίου Πνεύματος, που είπε ο Κύριος, λέει, το Πνεύμα το Άγιο θα ελέγξει, λέει, τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Αλλά υπάρχει και η συνείδηση μέσα στον άνθρωπο. Όταν πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, οι νομικοί, να λιθοβολήσουν εκείνη τη γυναίκα μπροστά στον Ιησού Χριστό, ο Κύριος ενεργοποίησε τη συνείδησή τους και τους είπε, όποιος είναι, λέει, αναμάρτητος, πρώτος, λέει, να ρίξει, λέει, τον λίθο επ' αυτήν. Και αμέσως ελέγχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι από τη συνείδησή τους, ελέγχθηκαν. Κατάλαβαν ότι και αυτοί είναι αμαρτωλοί και αποσύρθηκαν από αυτό το έργο του λιθοβολισμού. Και αγαπητά αδέρφια, η συνείδηση στον άνθρωπο του Θεού, όταν έχει ο άνθρωπος του Θεού αγαθή συνείδηση, μπορεί να προχωρήσει στην πίστη, να προχωρήσει στον αγιασμό, να προχωρήσει μια στενότερη σχέση με το Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, σπράξον Αποστόλων, σπουδάζω, λέει, να έχω άπτεστον συνείδηση εις τον Θεό και στους ανθρώπους. Και ο Δαβίδ λέει, καθάρισε, Κύριε, και από κρυφία αμαρτήματα και από υπερηφάνειες να μην με κυριεύσουν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ο άνθρωπος του Θεού, όταν έχει αγαθή συνείδηση, θα λέγαμε, είναι ειλικρινής μπροστά στο Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Όταν κάνει κάποια αμαρτία ή όταν στεναχωρήσει κάποιον και πάει και τον ελέγξει κάποιος και του πει, αδερφέ, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, κατευθείαν ελέγχεται μέσα του και αναγνωρίζει την αμαρτία του. Έτσι ήταν και ο Απόστολος Πέτρος. Μόλις πήγε εκεί ο Παύλος και τον έλεγξε, ενώ υποκρινότανε με τους εθνικούς, μόλις ήρθανε οι εκπεριτομείς, αποχωρίστηκε από τους εθνικούς και πήγαινε με τους εκπεριτομείς. Έφυγε από την παρέα των εθνικών που ήταν οι πιστοί και πήγε με τους εκπεριτομείς. Και πήγε ο Παύλος και τον έλεγξε. Και αμέσως ο Πέτρος διορθώθηκε. Παρόλο που ο Πέτρος ήταν τουλάχιστον 20 χρόνια πιο παλιός αδερφός και πιο παλιός εργάτης από τον Παύλο, δέχτηκε αυτό τον έλεγχο. Έτσι μας θέλει και εμάς ο Κύριος. Όταν κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό,
Και μας πούνε, μας πει κάποιος αδερφός, αδερφέ, αυτό δεν το... Η συνείδησή μας να είναι ευαίσθητη, να δεχόμαστε τον έλεγχο. Και λέει παρακάτω, και συνειδίους αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Ανυπόκριτη πίστη. Τι σημαίνει για τον χριστιανό να έχει ανυπόκριτη πίστη? Ξέρουμε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η πίστη έρχεται μέσα από τα έργα. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Όμως ο Κύριος πολλές φορές καυτηρίαζε και έλεγχε την υποκριτική πίστη. Και είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Υπήρχαν άνθρωποι στην εποχή του Χριστού οι οποίοι κάνανε ελεημοσύνες και ήταν φαρισαίοι. Είχαν ένα έργο πίστεως δηλαδή. Αυτό όμως το κάνανε με έναν τέτοιο τρόπο που φαινόταν στους ανθρώπους. Ο Κύριος δεν το ήθελε αυτό. Η πίστη μας ποιον έχει αποδέχτη? Τα έργα μας που κάνουμε, οι αγαθοεργίες μας που κάνουμε, ποιος είναι ο αποδέχτης της πίστεως μας? Οι άνθρωποι, οι φαρισαίοι, το κάναν για τους ανθρώπους. Είτε προσευχόντουσαν, είτε πράταν το θέλημα του Θεού, τον νόμο, είτε κάνανε ελεημοσύνες, το κάναν για να βλέπουν οι άνθρωποι. Η πίστη όμως η ανυπόκριτη δεν έχει αποδέχτη τον άνθρωπο, έχει αποδέχτη το Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος τους έλεγε τους Φαρισαίους, ουέις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κάνετε, λέει, μεγάλες προσευχές. Και είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα, γιατί αγαπητά αδέρφια, ο Κύριος μας όταν ανέβηκε στο όρος για να μιλήσει το Λόγο του Θεού, είπε πρώτα στους μαθητές του, λέει, προσέχετε, λέει, από τη ζήμη των γραμματέων και των φαρισαίων που είναι υπόκριση. Η υποκρισία είναι μία ζήμη που μπορεί να έρθει στο χριστιανό. Είναι μία ζήμη. Και όταν έρθει αυτή η ζήμη της υπόκρισης, που το κάνουμε για να είμαστε, δηλαδή κάνουμε έργα πίστεως για να φαινόμαστε, αυτή η ζήμη δεν γίνεται Χριστός. Και λέει ο Λόγος του Θεού στην Ιακώβου επιστολή που μιλάει για τη ζήμη, λέει να μην εορτάζουμε, λέει, με παλαιά ζήμη. Ξέρετε, ο χριστιανός ανανεώνεται. Ο χριστιανός συνέχεια εκβάλλει νέα και παλαιά. Μεταμορφώνεται συνέχεια. Εάν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της μεταμόρφωσης, δεν μπορούμε να μοιάσουμε στο Χριστό. Και αυτά τα λόγια δεν τα λέμε σήμερα, δεν τα λέει αυτά τα λόγια ο Λόγος του Θεού για να έχουμε θλίψη μέσα στην καρδιά μας, αλλά για να ελευθερωθούμε αν υπάρχει έστω κάποια υποκρισία μέσα μας. Και ο Ιάκωβος είπε, λέει, να μην γιορτάζουμε, λέει, με ζήμη παλαιά, με ζήμη, λέει, κακίας και πονηρίας, αλλά, λέει, να εορτάζουμε, λέει, με ζήμη νέα, ειλικρινίας και αληθείας. Αλληλούια. Και όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και όταν δεχόμαστε το Λόγο του Θεού στην καρδιά μας και βλέπουμε ότι μας πιάνει ο Λόγος του Θεού, να πούμε αμήν. Να πούμε ναι, Κύριε, έχουμε ανάγκη να μας βοηθήσεις, να διορθωθούμε. Πολλές φορές έχουμε προσδοκίες μέσα στη ζωή μας, πνευματικές προσδοκίες, αλλά δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Και εκεί είναι ο Θεός που θέλει πολλές φορές την αλλαγή μας. Αυτά ήθελα να πω με τη χάρη του Θεού, ο Θεός να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας.